όπου φιλοξενώ στο απογευματινό μαγκαζίνο τον Δήμαρχο Μεγανησίου, τον κύριο Δάκλα. Καλό απόγευμα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Το λέω από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά το σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και να δείχνουμε ενδιαφέρον και στο πανέμορφο Μεγανήσι. Πρέπει να πω ότι είχα τη δυνατότητα να το επισκεφθώ, Δήμαρχε, μετά από πάρα πολλά χρόνια το καλοκαίρι. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας από τους επίγειους παραδείσους, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πραγματικά είναι ένα βήμα από τη Λευκάδα. Υπάρχουν και πολλοί τρόποι πρόσβασης και νομίζω ότι ήταν αυτά τα λάθη που είχα κάνει. Είχαμε περιορισμένο χρόνο, καταλαβαίνεις, δουλεύουμε πολλές ώρες και στην Αθήνα όταν ήμασταν. Αλλά πραγματικά μαγεύτηκα φέτος το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι. Το Μεγανήσι είναι ένα πολύ όμορφο μέρος με καλούς ανθρώπους, φιλικούς. Ο κόσμος εξυπηρετείται όταν έρχεται εκεί πέρα. Όντως έχετε δίκιο, είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο. Είναι μόλις 20 λεπτά από τον Ιδρύ με το τοπικό φέρι. Mm-hmm. Και από Λευκάδα με ένα ιδιωτικό ταχύπλο, τέλος πάντων, μόλις 30 με 35 λεπτά. Ναι. Πολύ σωστά. Δήμαρχε, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μονοπόλησε το ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μας δώσεις πληροφορίες πάνω σε αυτό, όσον αφορά ένα έγγραφο που έχει λάβει ο Δήμος Μεγανησίου και αμφισβητείται κυριότητα του κτηρίου στο φανάρι από την κτηματική υπηρεσία. Μάλιστα, πολλοί κάνουν λόγο για μια καυτή πατάτα την οποία καλείστε να διαχειριστείτε. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχω την εντύπωση ότι καλείστε να διαχειριστείτε μια καταγγελία από το 2010, με διορθώνετε αν κάνω λάθος. Πολύ σωστά τα λέτε. Σήμερα με τον Αντιδήμαρχο και τον Μηχανικό του Δήμου ήμασταν στο γραφείο της προϊσταμένης της κτηματικής Λευκάδας της κυρίας Τζορτζοπούλου για αυτό το θέμα και για ένα άλλο που απασχολεί το Δήμο μας. Όντως το Σεπτέμβριο έγινε μια αυτοψία από την κυρία Τζορτζοπούλου σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της κτηματικής Πρέβεζας στο Μεγανήσι, όχι μόνο για το φανάρι, αλλά και για διάφορες άλλες υποθέσεις. Σήμερα, στην κατηδίαν συζήτηση, η κυρία Τζορτζοπούλου μας είπε ότι ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην κτηματική για έλεγχο αυτού των καταγγελιών του 2010. Αφορούσε για την πιατίνα στο λιμονάρι, που ήταν προς ανέγερση, αλλά τελικά το έργο δεν έγινε, για τη θέση Ρόκα και για το φανάρι. Στο φανάρι, όντως, σωστά λέτε, κληρονομήσαμε μια καυτή πατάτα, για την οποία δεν ευθυνόμαστε καθόλου. Λοιπόν, τι γίνεται? Η καντίνα αυτή είναι μέσα στη ζώνη του παλαιού Αιγιαλού. Ναι. Το κτίριο θα καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα, και είμαστε σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα το ξεπερδέψουμε όλο αυτό. Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να πω τίποτε άλλο. Όχι, να μην πούμε. Η κυρία Τζορτζοπούλου είναι πολύ συνεργάσιμη και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Δήμαρχε, χωρίς διάθεση κριτικής, η αλήθεια είναι, γιατί μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα του Μεγανησίου. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα λίγο, γιατί είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενώ στον Πρίσμα 95,1. Μόλις αναλάβατε τα καθήκοντα στο Δήμο, απευθύνεται και μία επιστολή στους συμπολίτες σας, λέγοντας ότι θα τηρήσετε την υπόσχεση στους δημότες και ζητήσετε να κάνετε έναν έλεγχο οικονομικό Φυσικά. Στο Δήμο. Εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό, διότι όλο αυτό έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και μάλιστα έχει γίνει και κριτική στην απόφασή σας αυτή. Για ποιο λόγο, κύριε Κουνιάκη? Είναι άποψή μου, αλλά και όλων του συνδυασμού που με στήριξε και των συμβούλων μου, όλων ανεξαιρέτως, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος στα πάντα, ειδικά σε αυτούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Ο κύριος Ζαβιτσάνος τρέχει αναγκαγή σε προσωπική υπόθεση. Ό,τι τον κυνηγάμε, ό,τι θέλουμε να τον βάλουμε φυλακή, ό,τι. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Εγώ ζήτησα έλεγχο στην επιστολή μου από το Ελεκτικό Συνέδριο και από την Υπηρεσία Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και είπαμε, εγώ, το όνειρό μου και φιλοδοξία προσωπική μου, ο Δήμος Μεγανησίου να γίνει ένας Δήμος πρότυπο. Ναι. Κάθε χρόνο δεσμεύομαι, σε τόσο κόσμο μας ακούει, ότι κάθε χρόνο εμείς θα κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο. Τελείωσε. Mm-hmm. Να ξέρει ο πολίτης τι κάνουμε εμείς. Αν δεν είμαστε ικανοί, να φύγουμε.
Και μάλιστα, είναι η άποψή μας. Κύριε Δάχλη, είχατε υπογραμμίσει και στην ανακοίνωσή σας ότι, ότι δεν θα βασιστείτε σε λογιστικές αλχημίες και ευκαιριακές διευθετήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Η επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πώς βρίσκει τον Δήμο Μεγανησίου, ένα μικρό Δήμο, δηλαδή σε ποια κατάσταση, ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης μέρας που πρέπει να διευθετηθούν? Και έχω την εντύπωση ότι και μέσα από την επιστολή σας έχετε υπογραμμίσει κάποιες παραλήψεις. Θα ήθελα λίγο εσείς να μου σχολιάσετε την επόμενη μέρα. Προσέξτε, ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο δημοσιονομικός. Μάλιστα. Έτσι, έχουμε πάρει απάντηση από τον Επίτροπο εδώ, τον κύριο Βίτσα, ότι έχει εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έρθουν να προβούν στις ανάλογες τις ενέργειές τους. Έτσι. Ναι. Ο Δήμος Μεγανησίου είναι ένας δήμος μικρός, με πενιχρά οικονομικά μέσα και πρέπει να διαχειριστεί πολλά πράγματα. Και το βασικότερο είναι το θέμα που έχει προκύψει με τα βοθρολήματα και η δημιουργία ενός μικροβιολογικού. Μάλιστα. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Για την προστασία του περιβάλλοντος δεν το διαπραγματευόμαστε. Κύριε Δάγκλα, θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Έχει γίνει κριτική. Εγώ φιλοξένησα τον κύριο Ζαβιτσάνο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα λίγο να μείνω στα οικονομικά στοιχεία, γιατί εσείς μέσα από την επιστολή σας πάλι κάνετε μια αναφορά ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο Δήμος λειτουργούσε χωρίς έλεγχο, με κακή διαχείριση εσόδων και αναθέσεις που δεν εντέχνως δεν ενέπεπταν στον έλεγχο βασικών ελεγκτικών μηχανισμών, στο ελεγκτικό συνέδριο. Από την άλλη, βεβαίως, ο κύριος Ζαβιτσάνος υποστήριξε τα στοιχεία που έδωσε, λέγοντας ότι είναι τα ακριβή στοιχεία τα οποία εσείς τα αμφισβητείτε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από την ανακοίνωσή σας. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Προσέξτε, εγώ είμαι στο επάγγελμα φοροτεχνικός. Ζήτησα από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και από κανέναν άλλον να μου πει πόσα λεφτά διαχειρίστηκαν από ΣΑΤΑ για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δηλαδή όσο ήταν όσο ήταν δήμαρχος ο κ. Ζαβιτσάνος. Μάλιστα. Το ποσό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι η οικονομική υπηρεσία μας. Ναι. Τελείωσε. Το ποσό που διαχειρίστηκε ο κ. Ζαβιτσάνος στα 7,5 χρόνια του ήταν το ποσό των 4.420.000 ευρώ. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, σχετικά με τα οικονομικά, για τα μέτρητά μας, το ποσό που προκύπτει είναι από το εξτρέτ της τράπεζας. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν αυτό. Λογιστικά ξέρουμε, έλεος. Και όσον αφορά κάποιες υποχρεώσεις, ξέρω εγώ ένα μεγάλο ένταλμα για τους συνεταιρισμούς, αυτό είναι υπαρκτό. Και κάποιες άλλες υποχρεώσεις σε μελέτες, κάποια μικροέργα, αυτά είναι υπαρκτά. Εγώ δεν έβγαλα κάποια ανακοίνωση να λέει κάτι περίεργο. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Ζαβιτσάνος. Μισό λεπτό, παρακαλώ, παρακαλώ, συγγνώμη. Εδώ είναι και το εξής περίεργο. Ο κ. Ζαβιτσάνος τελείωσε τη διαχείρισή του 31/8. Η ανακοίνωση που έβγαλε ήταν με στοιχεία 31/7. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ναι. Γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος. Παρακαλώ, συνεχίστε. Θα ήθελα λίγο, επειδή για να μην κατηγορηθώ ότι δεν σας ρωτάω, εγώ θα βασιστώ λίγο σε έναν ισχυρισμό. Ο κύριος Ζαβιτσάνος είπε ότι, για παράδειγμα, όταν θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός, θα φανεί αν υπάρχουν ελλείμματα και μάλιστα σας προκάλεσε ό,τι στοιχεία έχετε να τα φανερώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ήταν ενοχλημένος από την επιστολή σας, λέγοντας ότι κρύβει πολιτικές σκοπιμότητες. Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, ο κύριος Ζαβιτσάνος είναι παλιός πολιτικός, έτσι. Εγώ σας ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση στην επιστολή μου προς ενημέρωση των μεγανησιωτών. Δεν λέω ούτε ότι έκλεψε, ούτε ότι έκανε. Αυτά είναι δικές του θεωρίες. Ναι. Θεωρίες του καφενείου. Ειλικρινά σας λέω. Και αφορώ με ένα τέτοιο έμπειρο πολιτικό. Έτσι. Ο έλεγχος θα γίνει, θα αποδειχθούν κάποια πράγματα και αυτό είναι. Δεν έχω κάποια πρόθεση εκδίκησης ή να προσβάλλω τον κύριο Ζαβιτσάνο ή οτιδήποτε άλλο. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Ο έλεγχος είναι έλεγχος. Είστε ξεκάθαρος, λέτε ότι κάνω τον έλεγχο και μάλιστα ο ίδιος δεν είναι αντίθετος στον έλεγχο. Απλά νομίζω ότι άφησε έναν υπαινιγμό ότι η εταιρεία αυτή, δεν ξέρω που θα κάνει τον έλεγχο, της έχετε υποσχεθεί πρόσληψη στο Δήμο και ότι δεν βασιστήκατε σε υπαλλήλους του Δήμου Μεγανησίου που έχουν δώσει την ψυχή του στο Δήμο. Θα ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κουβέντες καφενείου. Άφησα τη συνέντευξη, κύριε Πινιανή. Ναι. Έτσι το διασκέδασα ειλικρινά. Είναι κουβέντες καφενείου. Η εταιρεία που προσέλαβα είναι εταιρεία consulting, είναι σύμβουλη. Κάνουν σεμινάρια, εκπαιδεύουν το προσωπικό, στείλουν το Δήμο. Δεν είναι ελεκτές οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και τον έλεγχο θα το κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, η υπηρεσία δημοσιονομικών ελέγχων. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι παραμύθια.
Με ρωτάει πολλοί κόσμος και εδώ φίλοι μου στη Λευκάδα και στο Μεγανής. Παιδιά, δεν είναι, τι στέκουν αυτά τα πράγματα που λέει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνω την αγωνία του, αλλά δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Και κάτι άλλο να μου διευκρινίσετε. Βρέθηκαν Παρακαλώ. Κάποια κτίρια τα οποία δεν έχουν άδεια, έτσι δεν είναι. Όπως κάποια σχολεία. Παρακαλώ. Κάποια κτίρια δεν έχουν άδεια στον Δήμο Μεγανήσιο. Ο κύριος Ζαβιζάνος στη συνέντευξή του είπε ότι, για παράδειγμα, μία άδεια κοστίζει και υπήρχε και μία προθυμία από το μηχανικό στο Δήμο, αν κατάλαβα καλά. Και να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Δάγλα. Με όλα αυτά τα κονδύλια μέσω της ΆΤΑ που έχει πάρει ο Δήμος Μεγανησίου τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι ευσταθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός, ότι μπορεί, παράδειγμα, ο Δήμος να μην είχε το κονδύλι για να δημιουργήσει την απαραίτητη άδεια, και πώς αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα κτίριο χωρίς άδεια? Αναρωτιέμαι, εγώ δηλώνω άγνοια, μην κατηγορηθώ. Ναι, κύριε Κουνιάκη, επειδή λόγω της δουλειάς μου έχω ασχοληθεί με αυτά. Ναι. Όντως υπήρχαν κονδύλια για τότε. Αλλά από εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχει ο νόμος και περί τακτοποίησης απεραίτητων. Τα δημόσια κτίρια τακτοποιούνται πλέον χωρίς να πληρώσει κάτι. Μάλιστα. Και να πω κάτι άλλο, γιατί με ενόχλησε περισσότερο, για το μηχανικό του Δήμου. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, κάνει εξαίρετα τη δουλειά του. Εγώ μου είπε ο άνθρωπος, Δημήτρη, του λέω, γιατί έδειξε απροθυμία στο Δήμαρχο? Και μου λέει, εσείς μου δώσατε την εντολή να τακτοποιήσω τα κτίρια. Πήρα κωδικό και θα προχωρήσω στην νομοποίηση. Δεν είχα καμία τέτοια εντολή. Είναι ντροπή για ένα παιδί που φτάνει 40 χρονών να λέει ότι ήταν απρόθυμος. Μάλιστα. Και επειδή σας έχω εδώ, να μου απαντήσετε και στον τελευταίο ισχυρισμό. Θέλω λίγο να γυρίσω στο θέμα της κτηματικής υπηρεσίας για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ στον Πρίσμα. Ο κύριος Ζαβιζάνος είπε ότι εσείς ξυπνάτε αυτή τη στιγμή την κτηματική υπηρεσία στο να διεκδικήσει πράγματα από το Δήμο Μεγανησίου. Ωστόσο, διευκρινίσατε λίγο στην αρχή ότι έχετε μια καταγγελία από το 2010. Δηλαδή, να ρωτήσω, κύριε Δάγκλα, αυτή η πατάτα θάσκα, μάλλον θα την κρατούσατε στα χέρια σας αργά ή γρήγορα? Σας είπα, εγώ δεν είχα καμία, ούτε ανακοίνησα κανένα θέμα, ούτε τίποτε. Να. Απλά πληροφορήθηκα το γεγονός. Μάλιστα. Φυσικά τα έσκαγε. Είναι θέμα. Ο εισαγγελέας, σας λέω, έδωσε εντολή και μάλιστα ήμασταν τρία άτομα σήμερα στο γραφείο της κυρίας Τζορτζοπούλου, που μας εξήγησε ακριβώς η γυναίκα τι συνέβη. Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, δεν ήθελα να ξυπνήσω κανέναν. Ίσα-ίσα. Είναι ένα πρόβλημα στα χέρια μου, όπως είπατε. Μάλιστα. Και επειδή μου έρχονται τώρα εδώ ερωτήματα και πρέπει να πω στον ανώνυμο που δεν μου λέει το όνομά του εδώ, εγώ δεν έχω θέμα αξιότιμε φίλε να ρωτήσω το Δήμαρχο οτιδήποτε. Θα ήθελα, λέει, να κάνετε ένα σχόλιο για τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Αργύρη, αν η συνεργασία σας είναι αγαστή. Έχουν γραφτεί διάφορα, κύριε Δάγκλα, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε όσον αφορά την συνεργασία σας, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και μου ήρθε το μήνυμα αυτό και δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι αποκρύπτω, διότι πραγματικά ποτέ δεν μου έχετε πει τι θα σας ρωτήσω, και αυτό το λέω γιατί κανένας καλεσμένος δεν λέει εδώ στον Πρίσμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό. Κοιτάξτε, ο κύριος Αργύρης είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συμβούλους του συνδυασμού μας. Προσωπικά μου στάθηκε πάρα πολύ σε όλο το προεκλογικό αγώνα. Μάλιστα. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τώρα έχει ένα ιδιαίτερο ταφεραμέντο, ίσως έχει περισσότερες γνώσεις, έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Υπάρχει ένα μικρό χάσμα γενεών. Εντάξει, παντού υπάρχουν. Δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι. Προφανώς. Παντού συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα. Το θέμα είναι να είναι διαχειρίσιμα και να κλείνει εκεί πέρα. Εντάξει, εμείς μας εξέλιξε το Μεγανήσι, να πάμε το νησί μπροστά. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Όλων πλέον. Μάλιστα, όχι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι η εκλογή σας σηματοδοτεί μια αλλαγή προφανώς και ένα βήμα, ένα άλμα προς τα μπροστά. Απλά από την άλλη, επειδή έχουν γραφτεί ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και ότι, για παράδειγμα, μπορεί να μην σας αφήσουν να κάνετε αυτά τα οποία θέλετε, όφιλα να το θέσω δημόσια και να απαντήσετε εσείς. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του κύριου Αργύρη. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα διαγραφής. Μάλιστα. Κανενός, όχι του κυρίου Αργύρη, μονάχα κανενός. Μάλιστα. Όλοι προχωράμε μπροστά. Κλείνοντας, έχουμε και μια θετική εξέλιξη, κύριε Δάγκλα. Ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο Λευκάδας η σύνδεση του ακτίου με την Aegean από το καλοκαίρι του 2015, και νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν και εσείς και συμμετείχατε σε μια σύσκεψη με τον. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που μου λέτε. Είναι ευχάριστο και νομίζω ότι θα βοηθήσει και το Μεγανήσι. Ανακοινώθηκε πριν μερικές ώρες, είναι βεβαίως και στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο Prisma Radio. Θα ήθελα και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, πλέον ο τουρισμός εξελίσσεται. Η Λευκάδα μακάρι να έχει τη δυνατότητα
να δεχόταν κρουαζιερόπλιο. Ναι. Θα ήταν ευχής έργων. Όπως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και τα άλλα μέρη. Έτσι. Ναι. Το αεροδρόμιο το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για να εξελιχθούμε τουριστικά. Μάλιστα. Όχι μόνο σαν Μηγανής, σαν Λευκάδα. Μας κοιτάζω σύνολο. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν γίνεται διαφορά. Εγώ ήμουν πάρα πολύ θετικός σε αυτή την πρωτοβουλία. Και όχι μόνο στην Αιτία, να έρθουν και άλλες εταιρείες. Είναι πολύ καλό για το νησί. Και θα συνεισφέρει βεβαίως και στην τουριστική. Φυσικά δεν το συζητώ καθόλου. Ανάπτυξη. Κύριε Δάγλα. Σε καλό τουρισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για την ενημέρωση εδώ των ακροατών. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Μεγανησίου που με εμπιστεύεται. Γνωρίζουν ότι προσπαθώ να οργανώσω το Δήμο και να πάμε το νησί μπροστά. Ακόμα ένα ευχαριστώ στον κόσμο της Λευκάδας, γιατί ζω χρόνια στη Λευκάδα και με στηρίζουν πάρα πολύ στο έργο μου. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Κύριε Δάγκλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Σας περιμένω, σας έχω κάνει πάλι πρόσκληση στο νησί μας. Είστε καλοδεχούμενοι. Είναι δέσμευση και με τιμά και που το λέτε δημόσια πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα, κύριε Δάγκλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.